δεν πρέπει σε καμία περίπτωση κάποιος να παίρνει αψήφιστα τι. Ότι η Κρήτη, τα μονοπάτια, τα φαράγγια, η εξοχή της γενικά, για να γίνω πιο γενικός, έχει κάποιες συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Είναι, όπως συνηθίζω να λέγω, ιδιαιτερότητες της άγριας ομορφιάς της Κρήτης. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν κάποια θύματα, υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί. Τελευταίο θύμα στο φαράγγι Ήμπρου στα Σφακιά. Μία 60χρονη Βελγίδα τραυματίστηκε και κινητοποιήθηκε βέβαια η πυροσβεστική υπηρεσία και το ΕΚΑΒ. Θέλω να πάμε στον κύριο Λεωνίδα Κλόντζα, πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου και δημοσιογράφου, να τον καλησπερίσω. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, όλα καλά. Πολύ καλά. Και πού έχουμε σταθεί, πόσες φορές έχουμε επαναλάβει, κύριε Κλόντζα, αυτή τη συζήτηση, να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Δεν είναι κάποιος να παίζει με αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να μην επαναληφθούν και άλλες φορές το φετινό καλοκαίρι. Γιατί είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι επισκέπτες μας θέλουν να επισκεφθούν τη φύση, την όμορφη φύση της Κρήτης. Και ξεκινούν για να πάνε στην πεζοπορία. Το ερώτημα όμως είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα για να περπατήσουν? Να σας πω για παράδειγμα ότι σήμερα το πρωί περπάτησα στο φαράγγι της Κρητσάς. Ναι. Κάποιοι από αυτούς που περπάτησαν μέσα φορούσαν σαγιονάρες. Αν είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία? Και κάτι άλλο απίθανο πάλι σήμερα, ένας μπαμπάς κρατούσε το μωρό στην πλάτη του, που θα μπορούσε να ανά πάσα στιγμή να πέσει και να έχουμε σοβαρό τραυματισμό. Διότι το φαράγγι της Κρητσάς, το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές τα τελευταία χρόνια, συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, αλλά δεν είναι ένα απλό φαραγγί, είναι συνεχώς πέτρες που πρέπει να πατάμε, να πητάμε τις πετρούλες, έχει αρκετές δυσκολίες. Γενικά τα προβλήματα που εγώ έχω εντοπίσει τα τελευταία χρόνια είναι έχουν σωστά παπούτσια. Οι περισσότεροι δεν έχουν στις βαΐδες τα κανονικά ορειβατικά παπούτσια, τα οποία καταλαμβάνουν και κάποιο χώρο. Επίσης, επειδή δεν γνωρίζουν τη διαδρομή, δεν παίρνουν μαζί τους την ποσότητα του νερού που χρειάζεται. Πολύ σημαντικό. Επίσης, το καλοκαίρι πολλές φορές αρκετή ζεστή, τελειώνει το νερό και μετά ψάχνονται, πανικοβάλλονται και καμιά φορά παίρνουν και το 112 από πανικό. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Φοβούνται για τη ζωή τους. Έχω συναντήσει ανθρώπους που απελπισμένους. Αυτοί οι άνθρωποι που περπατάνε εδώ είναι φαράγγι και μονοπάτια, τα οποία κάνουν πρώτη φορά. Εμείς τα ξέρουμε και ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Αυτοί πάνε στο άγνωστο. Έχουν βέβαια τα κινητά τηλέφωνα, έχουν τους δορυφόρους που μας βοηθάνε, αλλά τις δυσκολίες του τοπίου δεν τις γνωρίζουν. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε αυτά τα περιστατικά? Κεντρικά μπορεί να θεσπιστεί κάποιο, να υπάρξει κάποιο θεσμικό πλαίσιο που να βάζει κάποιους κανόνες, που να υπάρχουν κατ' επέκταση να βεβαιώνονται κάποιες κλίσεις, παραβάσεις? Πώς μπορεί να γίνει? Εγώ αυτό που θεωρώ, το έχω σκεφτεί, είναι τα ξενοδοχεία στα οποία μένω. Ναι. Θα πρέπει να δίνουν κάποιες συμβουλές. Δηλαδή, πάρτε ένα μπαστούνάκι μαζί σας, πάρτε το νερό, κατάλληλα παπούτσια, κάποιες οδηγίες, όπως έχουν κάποια προσπέκτους και τους στα δωμάτια, να τους βάλουν αυτές τις οδηγίες. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο, δεν βλέπω άλλο τρόπο, διότι δεν υπάρχουν, δηλαδή σε κάποια φαράγγια, όπως φαράγγια της Ήμβρου ή της Σαμαριάς, υπάρχουν κάποιοι που κόβουν εισιτήρια. Στα δικά μας εδώ πέρα, αν εξαιρέσουμε το φαράγγι του Ρίχτη, Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει ένας πρώτος έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος. Ξέρετε τι κάνουμε? Πάμε, διαφημίζουμε τις ομορφιές της Κρήτης και έρχεται ένας τουρίστας ο οποίος δεν γνωρίζει και πολλά. Λέει θα πάω, θα το επισκεφθώ. Έχει να κάνει και πολύ καλά κάνει και το αναφέρεται και με τον κλάδο τον τουριστικό και πώς αντιλαμβανόμαστε και το τουριστικό προϊόν το οποίο διαχειριζόμαστε. Ναι, και δεν είναι μόνο το φαράγγι της Ήμβρου που είπατε πριν από λίγο. Και σήμερα πάλι στο φαράγγι της Ζάκουνη, το φαράγγι των νεκρών. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό που πάλι πρέπει να πάει το πυροσβέστες να του να από τη μία κινητοποιείται ένας μηχανισμός, το γνωρίζετε και εσείς κύριε Κλόντζα μέσα από την εμπειρία σας, τη δημοσιογραφική εμπειρία σας. Απ' την άλλη βέβαια τραυματίζονται άνθρωποι, χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι, το παρελθόν αρκετά παραδείγματα, δυσφημίζεται μία περιοχή. Δεν είναι το ιδανικότερο. Το χειρότερο είναι ότι χαλάει και τις διακοπές τους. Χάνεται ανθρώπινη ζωή και εκεί τελειώνει η συζήτηση. Αν θέλετε να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτηση, πιάνουμε και τη δυσφήμιση, πιάνουμε και ότι χαλάνε τις διακοπές τους.
Είναι ένα θέμα πάντως που θα μας πολύ. Εγώ τιμώ τα ξενοδοχεία, διότι πρέπει να δώσουν τις οδηγίες, διότι από πού άλλο θα μπορέσουν να καθοδηγηθούν. Λοιπόν, εδώ απευθυνόμενοι στους Έλληνες μπορούν μέσα από μια επαφή, όπως είναι ο Ρηβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου, να μάθουν τα βασικά, να προβληματιστούν, να εκπαιδευτούν, προκειμένου να μην συναντήσουν δυσκολίες μέσα από αυτή την όμορφη επαφή με τη φύση. Εμείς που κάνουμε σχεδόν κάθε χιλιάδες πεζοπορίες σε όλα τα νέα μέλη που έρχονται, τους λέμε ότι πρέπει να ακολουθήσουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να μιλάμε για τα παπούτσια, για το νερό, μιλάμε για το μπαστούνάκι που πρέπει να φοράνε, πρέπει να έχουν οδηγίες, ούτως ώστε να είμαστε και εμείς, να νιώθουμε και εμείς ασφαλείς, αλλά και να πει ότι πρέπει να τελειώσουμε την πεζοπορία χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν είναι απλό πράγμα. Είναι μάλιστα. Τα παράγια της κοινωνικής και τα μονοπάτια είναι φιλικά. Αλλά θέλουμε όλα προσοχή. Κύριε Κλόντζα, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Καλές περιπατητικές διαδρομές και εξορμήσεις. Και προσοχή. Προσοχή σε ό,τι κάνουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν,